Καλησπέρα σας. Στην παρουσίασή μου σήμερα αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω είναι να σας πω κάποια πράγματα για τον κόσμο που μας περιβάλλει, αυτό που εμείς ονομάζουμε σύμπαν και τι να κάνω την καθημερινή μου δουλειά που είναι η έρευνα κατασκοπεύοντας μακρινούς γαλαξίες ή το μάθημα που κάνουμε στο Πανεπιστήμιο, να παίξω το ρόλο του ξεναγού. Να είμαι δηλαδή ο ξεναγός σας εδώ στον Πειραιά και να σας ξεναγήσω από το σήμερα στην αρχή του χρόνου, στο μηδέν, και να σας προσπαθήσω να σας πείσω ότι μπορούμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα και ότι μπορούμε να προβλέψουμε τι θα συμβεί στο μέλλον. Το σύμπαν όμως που μας περιβάλλει αποτελείται εκτός από τον πλανήτη Γη, στην οποία οι περισσότεροι μας έχουμε πάει, και αποτελείται από τη Σελήνη. Αυτά τα δύο αντικείμενα, τα οποία βλέπετε στην οθόνη πίσω σας, είναι τα μόνα αντικείμενα στα οποία ο άνθρωπος πάτησε το πόδι του. Όλα την άλλη πληροφορία την οποία έχουμε για τον κόσμο που μας περιβάλλει, όλα τα άλλα πληροφορίες τις οποίες έχουμε πάρει, προέρχονται από το φως το οποίο αυτά τα αντικείμενα στέλνουν προς εμάς. Ακόμη όμως και αυτά τα δύο αντικείμενα, η Γη και η Σελήνη, δεν είναι πολύ κοντά μεταξύ τους. Αν τους βάζαμε στο φυσικό τους μέγεθος σε κλίμακα, θα βλέπατε ότι, όπως βλέπετε στην οθόνη σας, ότι η Γη από αριστερά είναι αρκετά μακριά από τη Σελήνη, είναι σχεδόν 30 φορές η διάμετρος της Γης, η απόσταση ανάμεσα σε αυτά τα δύο αντικείμενα. Η απόσταση αυτή είναι αρκετά μεγάλη και όταν στα τέλη της δεκαεξίας του 60 οι πρώτοι αστροναύτες πάτησαν το πόδι τους στη Σελήνη, κάνανε 3 μέρες για να πάνε. Το φως όμως κάνει ένα δευτερόλεπτο. Το φως πάει πάρα πολύ γρήγορα. Έχει τη μεγαλύτερη ταχύτητα που μπορεί να αποκτήσει κάτι στο διάστημα και καλύπτει αυτή την απόσταση σε ένα δευτερόλεπτο. Όταν βλέπετε λοιπόν εσείς το φεγγάρι κάθε βράδυ, αυτό το οποίο θα δείτε πώς ήταν το φεγγάρι ένα δευτερόλεπτο πριν. Αν εμείς μπορούσαμε να βάλουμε μία γέφυρα από τη Γη μέχρι το φεγγάρι και βάζαμε ένα αυτοκίνητο πάνω σε αυτή τη γέφυρα και θέλαμε να καλύψουμε αυτή την απόσταση που το φως την καλύπτει σε ένα δευτερόλεπτο, θα έπρεπε να βάλουμε το αυτοκίνητο να πηγαίνουμε ταχύτητα 120 χιλιόμετρα τη μέρα, την ώρα, και να κάνουμε 100 ολόκληρες μέρες. Την απόσταση που το φως διανύει σε ένα δευτερόλεπτο, εμείς με το αυτοκίνητο θα θέλαμε 100 μέρες και νύχτες πηγαίνοντας 120 χιλιόμετρα την ώρα. Η απόσταση αυτή λοιπόν είναι πολύ μεγάλη. Το φως που μας έρχεται όμως από τα άλλα αντικείμενα περιέχει πληροφορία. Αυτό μπορεί να φαίνεται παράδοξο σε πρώτη φάση, αλλά όλοι μας το έχουμε βιώσει ίσως χωρίς να το έχουμε καταλάβει. Όταν βλέπουμε μετά από μια βροχή την άνοιξη, βλέπουμε το ουράνιο τόξο, παρατηρούμε ότι το λευκό φως του ήλιου αναλύεται στα χρώματα της ήρυδας. Και όλοι μας έχουμε παρατηρήσει ότι τα χρώματα της ήρυδας ξεκινούν από το κόκκινο, από την εξωτερική πλευρά του ουράνιου τόξου και πάνε στο μπλε, στο εσωτερικό. Κάποιοι από εμάς, που ίσως ήταν αρκετά τυχεροί, θα μπορούσαν ίσως να δουν και ένα δεύτερο ουράνιο τόξο, το οποίο είναι πιο αχνό, το βλέπετε στην εικόνα, στο οποίο τα χρώματα είναι ανεστραμμένα. Ο λόγος για τον οποίο τα χρώματα είναι ανεστραμμένα, στο εξωτερικό ουράνιο τόξο, για παράδειγμα, το κόκκινο χρώμα είναι από την εσωτερική μεριά του τόξου και το μπλε από την άλλη, εξηγείται με βασικούς νόμους της φυσικής. Μπορούμε δηλαδή να κάνουμε αυτές τις μετρήσεις, μία απλή φωτογραφία από την οποία μπορούμε να πάρουμε και να καταλάβουμε γιατί συμβαίνει αυτό το φαινόμενο. Δεν αρκεί όμως να συλλέξουμε το φως από τα αντικείμενα του διαστήματος για να τα κατανοήσουμε. Ένα άλλο το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι πρέπει να απεικονίσουμε τη θέση του στο χώρο. Αυτή την απεικόνιση τη γνωρίζουμε επίσης. Βλέπετε μία φωτογραφία της Γης όπως την έχουμε πάρει από το διάστημα, αλλά βλέπετε ότι η Γη είναι μία σφαιρική επιφάνεια, φαίνεται λίγο η Ευρώπη και η Ελλάδα. Την επιφάνεια όμως αυτή της Γης, την απεικόνιση, την είχαμε κάνει πολύ πριν βγούμε στο διάστημα. Με ταξίδια που κάναμε στην επιφάνεια της Γης, με καράβια κτλ., μπορέσαμε να κάνουμε ένα χάρτη της Γης, να απεικονίσουμε δηλαδή αυτή τη σφαίρα πάνω σε ένα φύλλο χαρτί. Η απεικόνιση αυτή στην αρχή δεν ήταν πολύ σωστή, γιατί οι μετρήσεις μας δεν ήταν ακριβείς. Σήμερα όμως κάνουμε ακόμη καλύτερες μετρήσεις και μπορούμε να απεικονίσουμε σε αυτό το χάρτη που φαίνεται με αυτό το οβάλ σχήμα και με παραμορφωμένες φυσικά τις διάφορες υπήρους την επιφάνεια της Γης. Ακριβώς το ίδιο κάνουμε και εμείς στην αστρονομία. Βρισκόμαστε στη Γη, σβήνουν τα φώτα, είμαστε έξω στο σκοτάδι, βλέπουμε το φως που μας έρχεται από την ουράνια σφαίρα. Αυτό το απεικονίζουμε πάνω σε μία επιφάνεια με τον ίδιο τρόπο που βλέπετε την απεικόνιση στο δεξί χέρι της εικόνας σας. Πώς φαίνεται το σύμπαν, αν κάναμε αυτή την απεικόνιση? Το σύμπαν το βλέπετε στην φωτογραφία αυτή. Αυτό το οποίο παρατηρείτε, βλέπετε κουκίδες. Κάθε μία από αυτές τις κουκίδες είναι ένας γαλαξίας. Όσο πιο κόκκινη η κουκίδα, είναι τόσο πιο μακριά βρίσκεται αυτός ο γαλαξίας. Η ηλικία του σύμπαντος σήμερα είναι αστρονομική. Είναι μεγαλύτερη ακόμη και από το έλλειμμα
της Ελλάδος. Τα περισσότερα μεγέθη στην αστρονομία είναι μεγαλύτερα από το έλλειμμα της Ελλάδος και αυτό μας δίνει επίσης και μια αισιοδοξία να ασχολούμαστε με τέτοια αντικείμενα στην καθημερινή ζωή. Αυτό που είναι ενδιαφέρον να δείτε είναι ότι η θερμοκρασία, αν παίρναμε έναν κύβο κάπου και μετρούσαμε, είναι πολύ χαμηλή, είναι 2,7 βαθμοί. Το μέγεθος, πολύ μεγαλύτερο, αστρονομικό κι αυτό. Αν χρησιμοποιήσουμε ένα πολύ καλό τηλεσκόπιο και βγάλουμε μία φωτογραφία σε μία συγκεκριμένη περιοχή, αυτό που θα δούμε γαλαξίες με διάφορα χρώματα, διάφορα σχήματα. Θα δούμε ότι οι γαλαξίες δεν βρίσκονται ομοιόμορφα καταναμένοι στον χώρο, είναι σε ομάδες, σεισμοί, υπάρχουν κενά μεταξύ τους. Τι κάνουμε όμως περισσότερο? Παίρνοντας αυτές τις πληροφορίες, αυτούς τους γαλαξίες, προσπαθούμε και να μετρήσουμε κάποια πράγματα. Πριν από 100 σχεδόν χρόνια, ένας διάσημος Αμερικανός αστρονόμος, ο Χάμπλ, χρησιμοποίησε ένα τηλεσκόπιο 2 μέτρων της εποχής εκείνης, ένα από τα μεγαλύτερα που υπήρχαν στο Mount Wilson, και σκέφτηκε και έκανε την ακόλουθη παρατήρηση. Πήρε μακρινούς γαλαξίες, μέτρησε την απόστασή τους και μέτρησε και την ταχύτητα που είχε καθένας από αυτούς. Και αυτό που βρήκε όταν το έκανε αυτά, είδε ότι αντικείμενα τα οποία ήταν πιο μακριά απομακρυνόταν από εμάς με όλο και μεγαλύτερη ταχύτητα. Ανακάλυψε δηλαδή τότε αυτό που σήμερα ευρέως λέμε τη διαστολή του σύμπαντος. Ήταν πολύ σημαντική η ανακάλυψη αυτή και γι' αυτό 60 χρόνια αργότερα ένα διάσημο τηλεσκόπιο, ένα διάσημο διαστημικό τηλεσκόπιο, πήρε το όνομά του. Η NASA έστειλε το Hubble το 1989 στο διάστημα και με αυτό το τηλεσκόπιο σήμερα οι αστρονόμοι κάνουν πολύ καλύτερες παρατηρήσεις. Και κάνουν τέτοιες παρατηρήσεις και 3 χρόνια πριν, το 2011, ξανακάνανε, χρησιμοποιώντας αυτό το τηλεσκόπιο, τις μετρήσεις που έκανε ο Hubble, 3 αστρονόμοι, ο Περμούτερ, Σμιτ και Ρις, και αυτό που βρήκανε ήταν όχι απλά ότι το σύμπαν διαστέλλεται, αλλά διαστέλλεται επιταχυνόμενα. Όσο πιο μακριά είναι τα αντικείμενα αυτά, τόσο πιο γρήγορα φεύγουν από εμάς. Η διαστολή είναι επιταχυνόμενη. Αυτή ήταν πολύ σημαντική ανακάλυψη, γιατί απέδειξε ότι μία θεωρία η οποία είχε προτείνει στις αρχές του 20ου αιώνα ο Αϊνστάιν για κάποια έννοια την οποία είχε εκφράσει ως κοσμολογική σταθερά ή σκοτεινή ενέργεια, πραγματικά υπήρχε, θεωρήθηκε πολύ σημαντική, τόσο σημαντική που πήραν το μεγαλύτερο βραβείο στη φυσική, που είναι το Νόμπελ της φυσικής, το μοιράστηκαν οι τρεις αυτοί οι επιστήμονες το 2011 και παράλληλα μοιράστηκαν και ένα εκατομμύριο δολάρια, το οποίο επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον ποσό, ακόμη και αν το μοιράζει σε διατρία. Έχοντας λοιπόν αυτήν εδώ την πληροφορία, συνεχίσαμε και αναρωτιόμαστε λίγο περισσότερο πώς μπορούμε να συλλέξουμε αυτή την πληροφορία. Τι μαθαίνουμε όταν βλέπουμε ένα μακρινό αντικείμενο? Αυτό που πρέπει να έχουμε κατά νου είναι όταν κοιτάμε ένα μακρινό αντικείμενο, ουσιαστικά αποτυπώνουμε το παρελθόν. Αν φανταστείτε ότι είσαι ο αστρονόμος με το μολύβι και το χαρτί και το τηλεσκόπιο και έχετε ένα μακρινό αντικείμενο το οποίο σας λέει καλημέρα και σας στέλνει αυτή την πληροφορία, μέχρι να σας έρθει η πληροφορία, μέχρι να σας έρθει ο φάκελος, περνάει κάποιος χρόνος. Σας ξαναέρχεται η πληροφορία, πάλι περνάει κάποιος χρόνος. Σου λέει κάποιος είμαι καλά, αλλά μπορεί μέχρι να φτάσει ο φάκελος εσάς, αυτός πλέον να μην είναι καλά. Επομένως, αυτό που βλέπετε, όπως βλέπετε το φεγγάρι όπως ήταν πριν από ένα δευτερόλεπτο, όπως βλέπετε τον ήλιο όπως ήταν πριν από 8 λεπτά, έτσι βλέπουμε μακρινούς γαλαξίες και η εικόνα τους είναι όπως ήταν πριν από εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια χρόνια. Η κατάσταση είναι λίγο πιο πολύπλοκη όταν το αντικείμενο που σας στέλνει την πληροφορία κινείται. Θα σας στείλει δηλαδή την πληροφορία, θα πάρει κάποιο χρόνο να έρθει η πληροφορία αυτή, αλλά στην πορεία το αντικείμενο αυτό θα έχει μετακινηθεί. Οπότε την επόμενη φορά η πληροφορία για να σας έρθει θα πρέπει να καλύψει λίγο μεγαλύτερη απόσταση. Και λίγο μεγαλύτερη απόσταση. Οπότε αυτό που μπορεί να συμβεί είναι όταν η πληροφορία έχει έρθει σε εσάς, το αντικείμενο αυτό να μην βρίσκεται πλέον στο οπτικό σας πεδίο. Και αυτός είναι ο λόγος που το παρατηρήσιμο σύμπαν που όλοι γνωρίζουμε ή έχουμε ακούσει ότι είναι 13,7 δισεκατομμύρια χρόνια, είναι πάρα πολύ μεγαλύτερο, γιατί τα τελευταία αντικείμενα τα οποία βλέπουν είναι έξω ουσιαστικά από τον ορίζοντά μας. Έτσι οι αστρονόμοι κοιτούν στο παρελθόν. Βάζουν τα τηλεσκόπια τους στην αριστερή μεριά της οθόνης και κοιτούν προς τα πίσω. Η ηλικία σήμερα είναι 13,7 δισεκατομμύρια. Όπως κοιτάμε προς τα πίσω, πριν από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια δημιουργήθηκε ο ήλιος και η γη. Οι πρώτα αστέρια και οι πρώτοι γαλαξίες δημιουργήθηκαν 400 εκατομμύρια χρόνια μετά το σημείο 0. Το σημείο 0, το οποίο αποκαλούμε το σημείο της έναρξης του δικού μας σύμπαντος, την μεγάλη έκρηξη. Δεν μπορούμε να αποτυπώσουμε το σημείο 0. Την πρώτη φωτογραφία την οποία μπορούμε να αποτυπώσουμε είναι αυτή η οποία είχε το σύμπαν
πριν από σχεδόν 400.000 χρόνια μετά τη γέννησή του. Μπορούμε όμως να στηριχθούμε σε θεωρίες, να στηριχθούμε στη σύγχρονη φυσική και να προβλέψουμε πώς ήταν το σύμπαν τη στιγμή 0. Και αν όχι ακριβώς τη στιγμή 0, λίγο μετά. Πώς ήταν λοιπόν το σύμπαν λίγο μετά που δημιουργήθηκε, λίγο μετά τη μεγάλη έκρηξη και λίγο μετά αυτό το οποίο λέγεται πληθωρισμός? Πολύ απλό. Ήταν κατάλευκο, όπως το βλέπετε, σε αυτή τη μορφή του χάρτη. Μέσα σε ένα απειροελάχιστο χρονικό διάστημα, μέσα σε 10 εις τη μείον 37 δευτερόλεπτα, δηλαδή μείον 35 δευτερόλεπτα, δηλαδή 0,35 μηδενικά και μετά ο άσος, το σύμπαν από κάτι απειροελάχιστο έφτασε σε κάτι πολύ μικρό. Απέκτησε το μέγεθος ενός κόκκου άμμου, λιγότερο από ένα χιλιοστό. Ό,τι βλέπουμε γύρω μας, ό,τι παρατηρούμε γύρω μας αυτή τη στιγμή, τα δισεκατομμύρια αστέρια στο γαλαξία μας, οι δισεκατομμύρια γαλαξίες οι οποίοι υπάρχουν στο σύμπαν, βρισκόταν μέσα σε αυτό τον κόκκο άμμου εκείνη τη χρονική στιγμή. Και επειδή όλα ήταν τόσο μαζεμένα, όλα ήταν αδιαφανή και γι' αυτόν τον λόγο και η θερμοκρασία ήταν πολύ υψηλή, αστρονομική. 3 λεπτά αργότερα, αυτό που έγινε ήταν ότι τα πρώτα στοιχεία δημιουργήθηκαν. Δημιουργήθηκε το υδρογόνο, το οποίο το ξέρετε γιατί παίρνει εύκολα φωτιά, το ήλιο, το οποίο δεν καίγεται και το χρησιμοποιούμε για να έχουμε φουσκώνουμε μπαλόνια και να το εισπνέουμε και να μιλάμε λίγο παράξενα, και το λίθιο, το οποίο χρησιμοποιείται για διάσους σκοπούς. Αυτά τα 3 στοιχεία από αυτόν τον περιοδικό πίνακα, τον οποίο ίσως θυμάστε από τη χημεία που κάναμε στο Λύκειο κάποια στιγμή, αυτά τα 3 στοιχεία αποτελούν το 98% της μάζας του σημερινού μας συστήματος. Αυτά τα στοιχεία δημιουργήθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό στη Μεγάλη Έκρηξη. Όλα τα άλλα στοιχεία, το ασβέστιο, το οποίο βρίσκεται στα κόκαλά σας και στα δόντια σας, ο σίδηρος, ο οποίος βρίσκεται στο αίμα σας, δημιουργήθηκαν σαν στοιχεία στο εσωτερικό αστεριών. Πιο βαριά στοιχεία, όπως για παράδειγμα ο χρυσός, που ίσως κάποιοι από εσάς έχετε, να δημιουργήθηκαν κατά τις εκρήξεις αστεριών κατά το θάνατο της ζωής τους. Αυτό είναι θεωρητική πρόβλεψη, αλλά έχει επιβεβαιωθεί και πειραματικά. Καθ' όλη αυτή τη διάρκεια το σύμπαν παραμένει αδιαφανές. Πώς φαίνεται το σύμπαν, ποια είναι η πρώτη εικόνα του σύμπαντος? Η πρώτη εικόνα του σύμπαντος είναι αυτή η οποία βλέπετε και την έχει πάρει ένας διαστημικός δορυφόρος, το τηλεσκόπιο Planck. Αυτή είναι η πρώτη φωτογραφία του σύμπαντος. Βλέπουμε φωτεινές και λίγο σκοτεινές περιοχές. Αυτές οι περιοχές οι οποίες είναι πιο μπλε είναι περιοχές οι οποίες είναι λίγο πιο κρύες και αυτές θα οδηγήσουν στη γέννηση των αστεριών και των γαλαξιών. Το μέγεθος του δεν είναι πλέον μέγεθος σκόνης, είναι 1000 φορές πιο μεγάλο από το μέγεθος του γαλαξία μας και η θερμοκρασία 3.000 βαθμοί. Αυτή η θερμοκρασία πάβει πλέον να είναι αστρονομική. 3.000 βαθμοί είναι μια θερμοκρασία την οποία έχουμε στο σπίτι μας. Αν κοιτάξετε, για παράδειγμα, μια λάμπα που έχετε στο σπίτι σας, έχει ένα σειρματάκι μέσα από βολφράμιο, αυτή η θερμοκρασία αυτού του νήματος είναι περίπου 3.000 βαθμούς. Έχετε δηλαδή ένα αντικείμενο με μια τέτοια θερμοκρασία στο σπίτι σας. Αν όμως έτσι είναι το σύμπαν σήμερα, πώς ήταν στο παρελθόν? Είδαμε πώς ήταν στο παρελθόν, πώς είναι στο μέλλον? Επίσης πολύ απλό. Έτσι θα είναι το σύμπαν στο μέλλον. Σκοτεινό. Γιατί είναι σκοτεινό? Γιατί οι μακρινοί γαλαξίες, τους οποίους βλέπουμε τώρα, συνεχίζουν και απομακρύνονται με επιταχυνόμενο ρυθμό. Μετά από λίγο χρόνο δεν θα μπορούμε να τους δούμε. Αστέρια όπως ο ήλιος μας και τα άλλα αστέρια του γαλαξία θα εξαντλήσουν τα καύσιμά τους και θα σβήσουν προοδευτικά. Θα περάσει πολύς χρόνος για να γίνει αυτό. 100.000 δισεκατομμύρια χρόνια λένε οι υπολογισμοί, αλλά η θερμοκρασία του σύμπαντος, που θα είναι πλέον σκοτεινό, θα φτάσει σχεδόν στο απόλυτο μηδέν. Ακούσαμε διάφορες, σας παρουσίασα αυτή τη στιγμή διάφορες θεωρίες και διάφορα πειραματικά δεδομένα. Πώς όμως πιστεύετε ότι αυτά που σας λέω είναι σωστά? Γιατί πρέπει να μπορούμε να πιστεύουμε ότι αυτά τα πράγματα είναι σωστά. Ας κάνουμε λοιπόν έναν απλό υπολογισμό. Ανέφερα πιο πριν ότι έχουμε το γαλαξία μας, ότι ο γαλαξίας έχει δισεκατομμύρια αστέρια. Πώς το ξέρουμε αυτό? Δηλαδή κάθισε κάποιος και τα μέτρησε ένα-ένα? Δηλαδή, όπως έγραψε ο Μενέλαος Λουντέμις, ένα παιδί μετράει τα άστρα, κάθισε κάποιος και μέτρησε ένα δισεκατομμύριο αστέρια? Είναι λίγο δύσκολο και απαιτεί πάρα πολύ υπομονή. Τον ζυγίσαμε με κάποιο τρόπο το γαλαξία αυτό? Τι κάναμε? Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι αντίστοιχη με την απάντηση την οποία θα έπρεπε να δώσουμε αν σας ρωτούσε κάποιος να βγείτε έξω στον Πειραιά τώρα το βραδάκι, να κοιτάξετε προς την Πεντέλη και να του απαντήσετε στο ερώτημα πόσο ζυγίζουν
όλες οι λάμπες στους δρόμους της Πεντέλης. Πώς θα απαντούσατε σε αυτό το ερώτημα? Φαίνεται παράδοξο, αλλά ουσιαστικά, αν σκεφτείτε λίγο, θα δείτε ότι μπορείτε να το απαντήσετε. Τι θα χρειαζόσασταν να ξέρετε? Θα χρειαζόσασταν να ξέρετε πόσο μακριά είναι η Πεντέλη. Γιατί? Γιατί όσο πιο μακριά είναι ένα αντικείμενο, τόσο πιο αμυδρό είναι. Θα χρειαζόσασταν να ξέρετε τι λάμπες είναι στους δρόμους της Πεντέλης. Είναι 50 ή 100? Γιατί αν είναι 50 βατ η μία λάμπα, εκπέμπει το μισό φως από ό,τι ήταν αν είναι μία 100 λάμπα, 100 βατ. Και επίσης θα θέλατε να ξέρετε πόσο ζυγίζει μία λάμπα. Να παίρνατε μία λάμπα και να τη ζυγίζετε. Αν είχατε αυτές τις τρεις πληροφορίες, το μόνο που θα χρειαζόταν να κάνετε είναι να πάρετε μία φωτογραφία την Πεντέλη, να δείτε όλο το φως που έρχεται από εκεί, να το διαιρέσετε με το πόσο φως θα σας έδινε μία 100 λάμπα αν βρισκόταν εκεί, να βλέπατε δηλαδή πόσες λάμπες απαιτούνται, και μετά να πολλαπλασιάζετε και με το βάρος της μίας λάμπας και θα το βρίσκατε. Επομένως, αν κάνουμε τον ίδιο ακριβώς συλλογισμό και αντιστοιχίσουμε μία λάμπα με ένα αστέρι και τον γαλαξία με την Πεντέλη, μπορούμε πραγματικά να πάμε και να μετρήσουμε και να ζυγίσουμε μακρινούς γαλαξίες. Και αυτή είναι μία μέθοδος την οποία κάνουμε. Αν βγούμε το βράδυ έξω και σβήσουν όλα τα φώτα και δεν έχουμε μαζί μας τα κινητά και δεν υπάρχει ίντερνετ, θα μπορούμε σε κάποιο βαθμό να βιώσουμε αυτό που βίωσαν αστρονόμοι αλλά και απλοί πολίτες στην Αθήνα πριν από 2.500 χρόνια. Και αυτό που θα δούμε είναι θα δούμε στον ουρανό αυτό που είδαν οι αρχαίοι. Και τι κάνανε οι αρχαίοι Έλληνες στην εποχή εκείνη? Αυτό που κάνανε, είδανε στα αστέρια και στο στερέωμα, είδανε τους θεούς, είδανε και τους μύθους. Είδανε τον Περσέα και την Ανδρομέδα, είδανε τη Μεγάλη και τη Μικρή Άρκτο, είδανε τον Ορίωνα και τις Πλειάδες. Πλάσανε μύθους, βάλανε την ιστορία τους, είδανε αντικείμενα να κινούνται και τα είπαν πλανήτες, είδανε αντικείμενα θολά και τα είπαν κομήτες. Παράλληλα όμως, αυτό το οποίο κάνανε, παρατηρήσανε με μεγάλη προσοχή και μετρήσανε με μεγάλη ακρίβεια. Αναπτύξανε για πρώτη φορά την επιστημονική γνώση, η οποία στηρίζεται στο γεγονός ότι πρέπει να μετρώ κάτι, να ποσοτικοποιήσω την άγνοιά μου και μετά ποσοτικοποιώντας την αβεβαιότητα την οποία έχω σε κάθε μια από αυτές τις μετρήσεις, να χρησιμοποιήσω τη λογική και θεωρία την οποία μπορώ να επιβεβαιώσω δίπλα μου για να κάνω μια πρόβλεψη για το μέλλον. Σίγουρα, αν κοιτούσαμε το τι είχε συμβεί τα τελευταία 2.500 χρόνια, οι αρχαίοι, οι πρόγονοί μας, θα ήταν εντυπωσιασμένοι από την προβλεπτική αυτή δυνατότητα της φυσικής. Και αυτό είναι κάτι το οποίο συνεχίζουμε και σήμερα και θα πρέπει να το συνεχίσουμε. Γιατί αν δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς δεν γνωρίζουμε, αν δεν γνωρίζουμε με πόση ακρίβεια μπορούμε να προβλέψουμε κάτι για το μέλλον, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να αλλάξουμε αυτό το μέλλον. Σε αυτό το ταξίδι λοιπόν που κάναμε τα τελευταία 18 λεπτά, είχατε εσείς την ψευδαίσθηση ότι καθόσασταν σε αυτήν την αίθουσα ακίνητη. Καλό είναι όμως να θυμόμαστε ότι επειδή ακριβώς η Γη γυρίζει γύρω-γύρω από τον ήλιο, και επειδή ο ήλιος γυρίζει γύρω από το κέντρο του γαλαξία, και επειδή ο ίδιος ο γαλαξίας μας κινείται στο χώρο, σε αυτά τα 18 λεπτά όλοι μας κάναμε ένα αρκετά μεγάλο ταξίδι, κάναμε ένα allé retour από εδώ μέχρι τη Σελήνη. Ένα allé retour που αν το κάναμε με αυτοκίνητο θα κάναμε 100 μερόνυχτα, και αν το κάναμε με την ταχύτητα του φωτός θα έκανε ένα δευτερόλεπτο. Σας ευχαριστώ πολύ.